Τη κυρία Σκαλούμπακα, πρόεδρε της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, για να γεράσουμε χρειάζεται απλά χρόνος. Είναι νομοτέλεια το ότι θα γεράσουμε. Για να γεννήσουμε όμως, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται ελεύθερος χρόνος, χρειάζεται παιδική σταθμή, χρειάζεται πρόνοια από την πολιτεία. Αυτό στις μέρες μας δεν είναι νομοτέλεια. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγούλη. Δυστυχώς, προσεγγίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα, πρέπει καταρχήν να διερευνήσουμε ποιες είναι οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, όπως είπατε, για να αποφασίσει σήμερα μια νέα μητέρα, ένα νέο ζευγάρι να φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, η παραγωγικότητα της εργασίας είναι τέτοια που μπορεί να εξασφαλίσει σε όλες τις γυναίκες μια μόνιμη και σταθερή εργασία, ολόκληρη προστασία της μητρότητας και βέβαια ελεύθερο χρόνο που θα τον αφιερώνει στα ενδιαφέροντά της, στην κοινωνική δράση, αλλά και σε μια δημιουργική σχέση με το παιδί. Κυρία Σκαλούμπακα, αντί όμως γι' αυτό που υπάρχουν οι προϋποθέσεις σήμερα να υπάρξει, αντί γι' αυτό οι γυναίκες σήμερα στη χώρα μας είναι τα μεγαλύτερα θύματα της ανεργίας. Είναι τα μεγαλύτερα θύματα των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Ζουν με μισθούς πείνας, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σκεφτείτε ότι σήμερα οι γυναίκες αποτελούν το 60% των μερικά απασχολούμενων μισθωτών που έχουν κατά μέσο όρο μισθό 329 ευρώ το μήνα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν ουσιαστικά, και επειδή το είπατε με τον προηγούμενο συνομιλητή σας για την κινητικότητα κλπ, ουσιαστικά τι θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι? Να στίβουν τις εργαζόμενες όλη μέρα και από απόσταση. Και σε άλλες περιπτώσεις τις θέλουν πιο κινητικές, όπως αναφέρατε πριν, να είναι έτοιμες να μετακινηθούν από κλάδο σε κλάδο, από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα. Και αυτή η κινητικότητα, η ευελιξία και η ενεργός γύρανση, γιατί αφού δεν θα τα βγάζουν τα κέρδη από τους νέους, πρέπει να τα βγάζουν από τους ηλικιωμένους, με τις φράσεις που σας λέω, αποτελούν τις βασικές κατευθύνσεις, βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, σκεφτείτε πόσες γυναίκες με τέτοιες συνθήκες που εργάζονται με μπλοκάκι, μέσω δουλεμπορικών γραφείων, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μπορούν να αποφασίσουν σήμερα να γίνουν μητέρες. Κυρία Σκαλούμπακα, αν μου επιτρέπετε, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό και αισθάνομαι, και σαν άνθρωπος δηλαδή, ότι το να μην κάνουν οι άνθρωποι παιδιά έχει εκείνο το επίπεδο συνειδητότητας, όσο μπορεί να έχει και απόφαση ενός ανθρώπου να ζει χωρίς ρεύμα ή πετρέλαιο. Τόσο φυσιολογικό, τόσο συνειδητό μπορεί να είναι το να μην κάνουν οι άνθρωποι παιδιά, διότι οι ανθρώπινες ανάγκες δεν εξυπηρετούνται κατά συνείδηση, είναι ανάγκες. Κατά συνείδηση, κατόπιν επιλογής δηλαδή, διαμορφώνονται οι εποχές, οι καιροί. Οπότε, δεν είναι μονάχα, και ορθώς το επισημαίνετε, η μερική απασχόληση, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις που εκ των πραγμάτων οδηγούν και σε ελαστικές ζωές. Ακόμα και οι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Όταν μια γυναίκα υπάρχει απουσία ελεύθερου χρόνου, πηγαίνει στη δουλειά της και δεν ξέρει τι ώρα θα φύγει, μη σας πω, δεν ξέρει και τι μέρα θα φύγει. Είναι και αυτό ένα δεδομένο δηλαδή. Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέμε και σε πρόσφατη καμπάνια που έχουμε κάνει για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Λάστιχο ωράριο, λάστιχο ζωή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μόνο να ανατρέψουμε. Αν θέλουμε να έχουμε μια άλλη μέρα για μας και τα παιδιά μας, για μια άλλη ζωή για μας και για τα παιδιά μας, ένα άλλο μέλλον, δεν μπορούμε δηλαδή σήμερα να δεχόμαστε τη μητρότητα να μπαίνει στην κυριολεξία, στο απόσπασμα, γιατί θεωρείται κόστος και για την εργοδοσία και για το κράτος. Γνωρίζετε, κυρία Σκαλούμπακα, για το επίδομα το κετού, γιατί έχω την αίσθηση, αλλά έχω την αίσθηση, το ξαναλέω, και είναι μομφή προς εμένα που δεν το κοίταξα αυτό, ότι παρέχεται μόνο σε όσες γυναίκες θα γεννήσουν στο σπίτι τους. Όπως τα έκαναν δηλαδή οι γιαγιάδες μας πριν από έναν αιώνα. Ακριβώς, καταργήθηκε το 2012 και ούτε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά το κίνημα που είχαμε σηκώσει προκειμένου να επανέλθει, αρνήθηκαν να επαναφέρουν το επίδομα το κετού και το δίνουν μόνο σε όσες γυναίκες γεννάνε στο σπίτι. Και αρνήθηκε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το Μάρτιο που πέρασε το νόμο για την ισότητα των φύλων, κατατέθηκαν τροπολογίες εκεί με βάση τα αιτήματα
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του εργατικού κινήματος για την επαναφορά του επιδόματος στο ΚΕΤΟΥ. Όμως αρνήθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει το επίδομα το ΚΕΤΟΥ για όλες τις γυναίκες. Επίσης, για παράδειγμα, άλλο αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει εδώ και πολλά χρόνια και δεν αρνήθηκε πάλι με τα σχετική τροπολογία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πρόσφατα, το γεγονός ότι μία εργαζόμενη για να πάρει το επίδομα και την άδεια μητρότητας πρέπει να έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια. Σκεφτείτε με τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις που είπαμε προηγουμένως και, και το τι σημαίνει αυτό για την ασφάλιση της κάθε γυναίκας, αν μπορεί μια γυναίκα σε 2 χρόνια να, πόσες γυναίκες μάλλον μπορούν να έχουν συγκεντρώσει 200 ένσημα τα 2 τελευταία χρόνια πριν την εγκυμοσύνη. Κύριε Ασκαλόμπακα, κρατώ ότι κάνατε λόγο κυρίως από ό,τι τουλάχιστον αντιλήφθηκα για πολιτική στηρότητα, για οι πολιτικές συναισθήρες, όχι οι άνθρωποι. Και να επισημάνω κι εγώ ότι δυστυχώς σε καιρούς σαν τους σημερινούς, το είπατε κι εσείς, η τεχνολογία και η επιστήμη γεννούν καθημερινά δυνατότητες και οι άνθρωποι να μην έχουν τη δυνατότητα να γεννήσουν. Αυτό μας αφορά όλους. Τους ανθρώπους του 2019. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Σκαλούμπακα. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ήταν η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος, η κυρία Χριστίνα Σκαλούμπακα.